Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου της Νέας Σμύρνης, στην αίθουσα εκδηλώσεων ο Καταράκτης, κόβει και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Μίλτος Παπουτσής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα, Μίλτο, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα κόψατε την πίτα σας για το 2015. Μία ευχή για τους εργαζόμενους αλλά και για όλους τους νεοσμυρνιώτες. Μία ευχή να έχουμε μία καλή χρονιά με δουλειά για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους, για όλο τον κόσμο και υγεία πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Για το 2014 και πίσω είχατε περάσει πολλά, δοκιμαστήκατε. Δοκιμαστήκαμε πάρα πολύ, περάσαμε μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύουμε, ελπίζουμε πλέον με την καινούργια κυβέρνηση να ανταποκριθεί και να τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας να τα κάνει πραγματικότητα, να ξαναγυρίσει το χαμόγελό μας και να μπορούμε να ονειρευόμαστε για μια καλύτερη ζωή για όλους τους εργαζόμενους, για τις οικογένειές τους και για όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην κοπή της ετήσιας καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, η οποία φέτος έχει πρωτοφανή προσέλευση. Ο λόγος στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον συνάδελφο τον Μίλτο Παπουτσή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Καταρχήν, θέλω να ζητήσω συγγνώμη λίγο για την ταλαιπωρία αυτή που τραβήξαμε. Δεν έχω συνηθίσει. Λίγο για την ταλαιπωρία λέω συγγνώμη. Τελικά κάτσαμε όλοι, λίγο στριμωγμένα, αλλά όλοι. Θέλω καταρχήν να πω ότι παρευρίσκονται και τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, ο κ. Τζουλάκης Σταύρος. Επίσης, συγγνώμη λίγο, όπως μου τα έχουν γράψει, τα λέω. Δεν έχουμε παρεξηγήσεις. Με σειρά προσέλευσης την έχω μας. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας, ο κύριος Καλογρίδης. Ο κύριος Ζαβός Αλέξανδρος. Ο κύριος Περαθωράκης Νικήτας. Ο κύριος Γιατζίνης Παναγιώτης. Ο κύριος Κουτελάκης Γεώργιος. Η κυρία Ιακωβάκη Μαρίνα. Η κυρία Κουτετέ Κατερίνη. Η κυρία Κασίνη Ελένη. Ο κύριος Ουρβίνος Άγγελος. Ο κύριος Αλικάτορας Τρίφωνας. Η κυρία Μάτζιο Αφροδίτη. Ο κύριος Λαδόπουλος Παναγιώτης. Η κυρία Τσαμασίνου Ρουπίνη. Η κυρία Αναγνωστοπούλου Μαρία. Ο κύριος Δημάκης Ιωάννης. Ο κύριος Χατζαντουριάν Ευάγγελος. Η κυρία Δελιγιάννη Κλέρη. Ο κύριος Τερζόπουλος Θεόδωρος. Ο κύριος Αθανασίου Αθανάσιος. Ο κύριος Συρίγος Πολύδωρας. Η κυρία Γαλανοπούλου Ελεονόρα. Ο κύριος Καστόρης Θεόδωρος. Ο κύριος Πάτος Παναγιώτης και ο κύριος Τσιάπης Παναγιώτης επίσης. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι και φίλοι,
Εύχομαι προσωπικά και εκ μέρους του Συλλόγου Υπαλλήλων υγεία, δύναμη και μια χρονιά ελπίδας, αλληλεγγύης, δημιουργίας και προοπτικής για όλους. Η χρονιά που πέρασε άφησε πίσω μια κοινωνία βουτυγμένη στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Κυριαρχικά δικαιώματα ποδοπατήθηκαν στο βωμό τους κέρδους, στην αρένα των συμφερόντων και των μνημονίων. Το 2014 ήταν μία ακόμα μνημονιακή χρονιά. Περιείχε δυνάμεις καταστολής, διώξεων, τρομοκρατίας, αυταρχισμού και απολύσεων. Μια χρονιά όπου με την προπαγάνδα, τις απειλές και τον κοινωνικό αυτοματισμό προσπάθησαν να διαλύσουν εργασιακά δικαιώματα που με κόπο και αγώνες των εργαζομένων είχαν κατακτηθεί. Επένδυσαν στο φόβο, τον τρόμο και την ανασφάλεια για να διασπάσουν τους κοινωνικούς αγώνες και τους αγώνες των εργαζομένων. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης με όλους τους δυνάμεις, με υψωμένη τη σημαία του αγώνα, της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενάντια σε απολύσεις και σε αξιολογήσεις, ενάντια σε μέτρα άδικα, παράνομα, που έπληξαν το εισόδημά μας, την αξιοπρέπειά μας και το κύρος της οικογενειακής μας γαλήνης και απείλησαν την εργασιακή μας συνέχεια. Λίγο ησυχία, παιδιά. Το λέμε ξανά. Για μας αυτοδιοίκηση είναι οι εργαζόμενοι και όχι οι εργολάβοι και οι ιδιώτες. Ξέρουμε καλά ότι αν πέσουν στα χέρια τους υπηρεσίες των Δήμων, τότε θα πέσει ξανά ο πυλώνας που κρατά όρθια την κοινωνία, θα διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και κάθε δεσμός που μπορεί να κρατήσει ζωντανή τη νέα γενιά. Για μας αποτελεί ιδιαίτερη χαρά που έχουμε κοντά μας συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες και δήμους που μέσα από την ενδημοτική κινητικότητα επέλεξαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο μας. Οι αγώνες μας και η συνέπειά μας έφεραν αποτέλεσμα και για πρώτη φορά, και το τονίζω αυτό, έχουμε πλέον τη μονιμοποίηση 105 εργαζομένων στην καθαριότητα. Γυμναστών, τρεις συνάδελφοι στο νομικό πρόσωπο του Δήμου μας, καθ' παιδικούς σταθμούς και 8 εργαζομένους στο Δημαρχείο. Συνάδελφοι, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί περάσαμε πολλά από την αρχή των δικαστικών αγώνων. Με τα άκη μας, τη στεναχώρια μας, την αγωνία μας, τα τηλέφωνα που χτυπούσαν με συχνότητα ώστε να ενοχλούν και να επιβαρύνουν ακόμα και την οικογένειά μου, φτάσαμε στο τέλος αυτού του άνισου αγώνα, χαρούμενοι, δικαιωμένοι και ευτυχισμένοι. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής μείναμε αταλάντευτοι, κλείνοντας τα αυτιά μας σε όλους αυτούς που φαινομενικά ήταν δίπλα μας, αλλά το μόνο που ήθελαν ήταν η ψήφο μας. Ακούσαμε πολλά. Προσωπικά έφαγα πολύ λάσπη και κουβέντες του τύπου. Παίζεις με τις ζωές των ανθρώπων, τους κοροϊδεύεις. Ενώ έφτασαν να εύχονται ακόμα και να μην πληρωθούν οι συνάδελφοι προκειμένου να επαληθευτούν. Κατά τον ίδιο τρόπο και μετά τις δημοτικές εκλογές προσπάθησαν να σπείρουν τον δικασμό μεταξύ των συναδέλφων και να δημιουργήσουν έρηδες, δηλητηριαζόντας την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Συνάδελφοι,
δεν κάνουμε πίσω βήμα. Έχουμε δώσει όρκο τιμής για την υπεράσπιση των δικαιώματών μας, για την υπεράσπιση της δουλειάς μας. Ούτε θα γονατίσουμε, ούτε θα λυγίσουμε. Θα γράψουμε με τα δικά μας γράμματα τη δική μας ιστορία. Αυτή τη χρονιά θα ανατρέψουμε κάθε πολιτική που είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας. Μαζικά, αποφασιστικά, ενωμένοι μέσα από τους αγώνες μας, την αλληλεγγύη, τα οράματά μας, θα έχουμε μια καλή χρονιά. Πάνω σε αυτές τις γραμμές, με αυτές τις αρχές, προχωράμε και δυναμώνουμε, συνεχίζοντας τον αγώνα της επιβίωσης και της ελπίδας. Καλή χρονιά σε όλους! Τώρα καλούμε το Δήμα Αρχό μας να κόψει ένα κομμάτι και να μας ευχηθεί για την καινούργια χρονιά. Παναγίας. Το δεύτερο του Χριστού. Και το τρίτο για το σωματείο και για όλους τους εργαζομένους. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα εδώ οι έχουν αυξηθεί πολλοί εργαζόμενοι και δεν το έχουν πάρει είδηση. Πρέπει κάτι να κάνουμε ή έχουν κάνει λάθος υπολογισμό εδώ πέρα το σωματείο. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Δεν γίνεται, παιδιά, ούτε εγώ άκουγα το μύθο, αλλά τι να κάνουμε, να φανταστείτε ότι κάτι λέω. Καλή χρονιά, λοιπόν, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και για τη συνεργασία που δείχνετε. Να ξέρετε ότι εσείς είστε που έρχεστε σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Άρα η οποιαδήποτε επιτυχία της Δημοτικής Αρχής εξαρτάται και στηρίζεται από εσάς και μόνο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι. Να πούμε ότι για την καινούργια κυβέρνηση, ότι ελπίζουμε πολλά. Να ευχηθούμε να έχει καλή επιτυχία στο έργο της. Να ευχηθούμε να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της. Και επίσης να οδηγήσει τη χώρα μας σε ευημερία και ό,τι καλύτερο. Τα δείγματα βέβαια είναι θετικά, γιατί από τις πρώτες εξαγγελίες ήδη έχει καταργήσει τους νόμους της από των απολύσεων και της διαθεσιμότητας. Απ' την άλλη, η τοπική αυτοδιοίκηση περιμένει πολλά, γιατί έχει υποστεί και πολλά. Ήταν αυτή που πλήρωσε το μάρμαρο. Άρα λοιπόν περιμένουμε και στις επιχορηγήσεις, περιμένουμε και στις δομές, περιμένουμε και στις προσλήψεις να αλλάξει πολιτική. Σήμερα όμως δεν είναι ώρα για πολιτική. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. Επικοινώνησε μαζί μου η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Πέργη,
Και επειδή είναι άρρωστη, αδιάθετη, μου είπε εκ μέρους της να σας ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία και καλή συνεργασία, και λόγω της απουσίας της και εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου καλώ την κυρία Μάτζη ως αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να κόψει ένα κομμάτι και να ευχηθεί καλή χρονιά σε όλους. Αφροδίτη Μάτζιου είναι μαζί μας, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα, Αφροδίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Μία ευχή καταρχήν για τους εργαζόμενους του Δήμου, στην πίτα των οποίων βρισκόμαστε. Εύχομαι ολόψυχα όλοι οι εργαζόμενοι να, από εδώ και στο εξής, να ξεπεράσουν τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, να έχουν όλοι τις δουλειές τους, να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και κάθε σπίτι να έχει πάντα ευημερία. Και μία για όλους τους νεοσμυρνιώτες. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους νεοσμυρνιώτες υγεία, ευτυχία και πολλές πολλές όμορφες οικογενειακές στιγμές, δημιουργικές, με ζεστασιά και πολλά όνειρα για το μέλλον. Και σου ευχόμαστε και εμείς τα ίδια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
μαζί μας έχουμε τη Μαριέτα Μπακαλοπούλου, αντιπρόεδρο στο Πολιτιστικό Οργανισμό. Καλησπέρα, Μαριέτα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθαμε όλοι μαζί σε αυτήν την υπέροχη εκδήλωση που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι του Δήμου Νέας Σμύρνης. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ. Νομίζω ότι μιλάω και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Να εύχομαι να έχουν μια καλή χρονιά, μια πολύ καλή χρονιά και με αγωνιστικούς, έτσι, με αγωνιστικές ευχές να πάνε δυνατά μπροστά και είμαστε με το μέρος τους. Και μια ευχή για όλους τους νέους Σμυρνιώτες. Η ευχή για τους νέους Σμυρνιώτες είναι ότι δεν είναι ευχή. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε μια επίσης καλή χρονιά και πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μας, να φτιάξουμε τη Νέα Σμύρνη έτσι όπως την ονειρευόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Από την κοπή της πίτας του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.